Καλησπέρα σε όλους. 186 χώρες του κόσμου έχουν καταγράψει ως σήμερα περισσότερα από 287.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού. Μέσα σε ένα 24ωρο έχουν καταγραφεί περισσότερες από 35.000 νέες περιπτώσεις της νόσου. Γεγονός που δείχνει την πολύ υψηλή μεταδοτικότητα του νέου ιού και την δυναμική που έχει για ταχεία αύξηση σε όποια κοινότητα και κοινωνία εισβάλλει. Η ανθρωπότητα έχει ήδη καταγεγραμμένους περισσότερους από 12.000 θανάτους. Ανακοινώνουμε σήμερα 35 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου στη χώρα μας. Ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρούσματων ανέρχεται σε 530. 98 από τα κρούσματα αυτά έχουν απροσδιόριστη πηγή μετάδοσης. Τα περισσότερα επιβεβαιωμένα εξακολουθούν να είναι στην Αθήνα, ενώ έχουν ελεγχθεί περίπου 8.000 δείγματα για την παρουσία του νέου ιού. 100 ασθενείς νοσηλεύονται, εκ των οποίων 18 είναι διασωληνωμένοι. Πολλοί από αυτούς τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες θα διασωληνωθούν επίσης. Είναι μια σοβαρή νόσος, μια σοβαρή πνευμονία. Σε όλους ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση, να μην χρειαστεί να διασωληνωθούν και εξιτήριο γρήγορα από το νοσοκομείο. Η πλειονότητα από αυτούς που νοσηλεύονται, το ποσοστό αυτό είναι 79%, έχει σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. 54% είναι άνδρες και το 47% του συνόλου των νοσηλευωμένων είναι μεγάλης ηλικίας, άνω των 65 ετών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας και είναι διασωληνωμένοι. Οι συμπολίτες μας που συνολικά έχουν καταλήξει από το νέο ιό είναι 13. 12 από αυτούς είχαν σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, ενώ ο 13ος ήταν ηλικίας άνω των 80 ετών. Όλοι ήταν άνδρες, εκτός από μία γυναίκα 93 ετών. Ο μέσος όρος της ηλικίας των συμπολιτών μας που κατέληξαν ήταν τα 76 έτη. 19 συμπολίτες μας έχουν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Σχετικά με την επιτήρηση και τη σταδιακή αύξηση των κρουσμάτων, παραμένουμε στις εκτιμήσεις των μαθηματικών μας προβλέψεων, οι οποίες θα ανανεώνονται συνεχώς. Πρέπει όμως να σας πω, αναμένουμε περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων τις επόμενες μέρες. Αυτή θα είναι ανάλογη της προσπάθειας που όλοι κάνουμε μαζί να περιορίσουμε αυτή την νόσο. Τα σοβαρά κρούσματα σήμερα και αύριο και μεθαύριο, μέχρι να περάσει αυτός ο ιός, αντικατοπτρίζουν την κυκλοφορία ενός εχθρού που δεν σέβεται ηλικίες, αλλά προσβάλλει όλους. Κανείς δεν είναι 100% ασφαλής. Στις ηλικίες μεταξύ 18 και 64 ετών είναι το 75% των επιβεβαιωμένων κρούσματων. Το ίδιο λέμε για τη γρίπη, αλλά εδώ δεν υπάρχει εμβόλιο προς το παρόν. Δεν υπάρχει έγκυρη και τεκμηριωμένη με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης θεραπεία. Όλα είναι στο αρχικό στάδιο. Και το κυριότερο, κανείς, εκτός από τους 19 συμπολίτες μας που πήραν εξιτήριο έως σήμερα, δεν έχει ακόμα ανοσία. Η ανοσία των πολλών που θα προστατέψει τους λίγους δεν θα υπάρχει για πολύ καιρό ακόμα. Έχουμε να κάνουμε με έναν ύπουλο εχθρό που δεν σέβεται σύνορα, δεν σέβεται ηλικίες, αλλά δεν σέβεται και αυτούς που δεν τον υπολογίζουν. Αυτό μας έχουν διδάξει οι προηγούμενες εβδομάδες στη χώρα μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Μία μεγάλη σειρά ασθενών από ξένη χώρα έδειξε πως η θνητότητα ήταν έως και 27% για τους άνω των 85, μεταξύ 3 και 11% για τους 65 με 84 ετών, 1 με 3% για τους 55 με 64
και κάτω από 1% για τους 20 με 54 ετών. Ποιους λοιπόν θέλουμε να προστατέψουμε, ποιους θέλουμε να έχουμε μαζί μας του χρόνου? Η απάντηση είναι όλους. Αλλά αυτό με έναν τέτοιο ταχύτατα διαδιδόμενο ιό είναι αδύνατον. Μου έγραψε κάποιος γνωστός μου, πολύ σοβαρός επιστήμονας, από τους παγκόσμια καταξιωμένους ανθρώπους, πως κάνουμε πολύ φασαρία για λίγους ηλικιωμένους και ανίκανους από τα χρόνια νοσήματα συμπολίτες μας. Η απάντηση που δίνω εσωτερικά μέσα μου και την αφήνω στην κρίση σας είναι πως το θαύμα της ιατρικής επιστήμης του 2020 είναι η παράταση της ποιοτικής επιβίωσης αυτών των ατόμων, πολλοί από τους οποίους είναι μανάδες και πατεράδες μας. Είναι γιαγιάδες και παππούδες. Η απάντηση είναι πως τιμούμε όλους. Σεβόμαστε όλους. Προστατεύουμε όλους. Αλλά κατεξοχήν αυτούς. Δεν μπορούμε να υπάρχουμε, ούτε να έχουμε ταυτότητα χωρίς αυτούς. Το αν θα έχουμε λιγότερους θανάτους σε αυτόν τον πληθυσμό μπορεί να αλλάξει γρήγορα. Δείτε την Ιταλία και την Ισπανία και θα σας πω δύο λόγια παρακάτω γι' αυτό. Σχετικά με το αν το κάπνισμα μπορεί να έχει ρόλο στην αυξημένη προσβολή από τον ιό, δειλά-δειλά κάποια πειραματικά δεδομένα που αφορούν και ανθρώπους δείχνουν πως οι καπνιστές κατά κάποιον τρόπο έχουν αυξημένα επίπεδα του υποδοχέα και κατά αναλογία περισσότερες πόρτες και ευπάθεια για είσοδο του ιού στον οργανισμό τους. Εγώ θα πω αυτό στους ανθρώπους που καπνίζουν, τους φίλους συμπολίτες μας. Η επιλογή είναι καθαρά δική τους. Εγώ γνωρίζω από την ιολογία και τους υπόλοιπους αναπνευστικούς ιούς πως οι υγιείς καπνιστές, ακόμα και οι υγιείς καπνιστές, χωρίς χρόνια νοσήματα, φαίνεται να έχουν υψηλότερη συχνότητα αναπνευστικών λοιμόξεων και αυξημένη σοβαρότητα των συμπτωμάτων όταν μολύνονται. Θα περάσω σε μια άλλη διάσταση του προβλήματος για την οποία σας έχω μιλήσει επανειλημμένα στο παρελθόν. Ένα από τα κύρια σημεία διασποράς της νόσου αναμένεται και θα είναι, όπως και στις περισσότερες χώρες, νοσοκομιακές δομές της χώρας. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή να μην σειραίουν οι πολίτες χωρίς λόγο στις νοσοκομιακές δομές. Το έχουμε ξαναπεί. Κινδυνεύουν να εκτεθούν και να εκθέσουν στον ιό. Έχω πρόσφατα παραδείγματα δικά μας, από τα ελληνικά μας νοσοκομεία και ανθρώπους που καταλύουν την καραντίνα και διασπείρουν τον ιό σε ευαίσθητες αυτές δομές χωρίς να τηρούν κανένα μέτρο πρόληψης. Τα νοσοκομεία μας θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε, όπως είναι και άλλωστε, σαν χώρους ιερούς, όπου οι γιατροί της ζωής και όχι του θανάτου δίνουν μάχη σώμα με σώμα. Θέλουμε να έχουν χώρο να χειριστούν και άτομα με άλλα προβλήματα υγείας που επισκιάζονται από τον νέο κορονοϊό, αλλά είναι εξίσου σοβαρά. Ακούστηκαν πολλά τις τελευταίες ώρες για την προστασία του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Να πω πως είναι υψής της σημασίας η προστασία των εργαζομένων στο χώρο υγείας. Τις τελευταίες ημέρες, σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει προκύψει η ανάγκη να διαφυλάξουμε τις μάσκες υψηλής προστασίας για διαδικασίες ιατρικές που προξενούν υψηλό αριθμό αεροσταγονιδίων και όχι για όλους τους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι μπορούν να κυκλοφορούν με πολύ υψηλή ασφάλεια με την απλή χειρουργική μάσκα. Όπως με διαβεβαίωσαν πριν από λίγο συνάδελφοι από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων, το European CDC, είναι σωστή τακτική. Την έχουν υιοθετήσει όλες οι χώρες και οι οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας είναι συμβατές με αυτή την πρακτική. Αυτό δείχνει τη σωστή προετοιμασία για όλα τα ενδεχόμενα. Είναι μια σημαντική στρατηγική αυτή τη στιγμή και δεν δείχνει αδυναμία. Ετοιμαζόμαστε για το μέλλον, που ελπίζουμε να μην είναι, αλλά μπορεί και να είναι δύσκολο. Πάλι, με τα λύπης, διαπιστώνω το πεδίο μάχης για το νέο ιό να περνάει σε επίπεδο αντιπαραθέσεων. Πρέπει να μείνουμε στο αυστηρά επιστημονικό επίπεδο. Θα δοκιμαστούμε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Μην διαταράσετε την εμπιστοσύνη. Μην επενδύετε στο φόβο. Ας διαβάσουν τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας οι τόσο ενδιαφερόμενοι συμπολίτες μας. Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι, κυρίως με τη συμπεριφορά μας.
Δεν θέλουμε να καταρρεύσουν τα νοσοκομεία μας και να θρηνήσουμε εκατόμβες νεκρών, όπως οι διπλανές μεσογειακές χώρες από το νέο ιό. Η Ισπανία, που τις τελευταίες μέρες καταγράφει παρόμοια κατάσταση με αυτήν στην Ιταλία, και οι φίλοι Ισπανοί γιατροί έχουν φτάσει στα εξής δεδομένα. Δίδουν προτεραιότητα στις εισαγωγές στη μονάδα εντατικής θεραπείας, που πιστεύουν πως έχουν παραπάνω από 2 έτη προσδόκιμο επιβίωσης, και παίρνοντας υπόψη την σε εισαγωγικά αξία που έχει ο κάθε ασθενής για την κοινωνία. Το ξανατονίζω, όλοι είμαστε πολύτιμοι. Η ανθρώπινη ζωή δεν μετριέται, ούτε υπολογίζεται σε αξία από κανέναν. Η επιδημία θα αυξηθεί. Αναμένουμε αυτή την αύξηση κρουσμάτων. Προετοιμαζόμαστε. Θέλουμε να την αντιμετωπίσουμε, να μην βγει εκτός των προβλέψεών μας. Αυτό εξαρτάται από μας, από τη συμπεριφορά όλων μας. Είμαστε στην αρχή, αλλά πρέπει να το πω. Έχουμε κερδίσει σημαντικό χρόνο για να υλοποιηθούν οι υπόλοιποι σχεδιασμοί. Επίσης, είναι άδικο για όλους αυτούς που τηρούν το μήνυμα και μένουν σπίτι, κάποιοι άλλοι, απερίσκεπτα ή σκεπτόμενοι εγωιστικά πως δεν κινδυνεύουν, να χαλούν την εικόνα και να γίνονται φορείς μετάδοσης του ιού στην τοπική τους κοινωνία. Σχετικά με τους θανάτους, έχω να σας απευθύνω μια έκκληση, αλλά πρέπει να μιλήσω και αυστηρά. Σας παρακαλώ, σταματήστε τα επικοινωνιακά παιχνίδια με τους νεκρούς. Σεβαστείτε τους νεκρούς. Θέλω να επικαλεστώ εδώ τα λόγια ενός από τους μεγάλους Έλληνες. Όπως εγώ ο ίδιος φτωχά τα συνδύασα. Θυμηθείτε αυτά τα λόγια κάθε μέρα από εδώ και εξής. Την τελευταία λέξη δεν θα την έχει ο θάνατος. Πρέπει κάθε γλώσσα να μιλεί την καλοσύνη της ημέρας. Ας γίνει αυτός ο αγώνας όλων μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Το λόγο έχει ο κύριος Καρδαλιάς. Καλησπέρα σας. Σε συνέχεια της ενημέρωσης του καθηγητή μας, ενός εξαιρετικού επιστήμονα, ενός μοναδικού Έλληνα, θέλω να σας επισημάνω ξανά ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Από την πρώτη στιγμή δίνουμε στοιχεία για την πραγματική κατάσταση και αυτό θα συνεχίσουμε με συνέπεια να κάνουμε. Οι επόμενες εβδομάδες είναι απολύτως κρίσιμες και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο στο μυαλό όλων μας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, και θέλω όλοι να δώσουμε προσοχή σε αυτό, ότι η Ιταλία είχε 10 νεκρούς και 322 επιβεβαιωμένα κρούσματα πριν από 24 ακριβώς ημέρες. Είχε δηλαδή περίπου τα αριθμητικά δεδομένα που έχουμε εμείς σήμερα. Όλοι βλέπετε καθημερινά τη δραματική κατάσταση που περιγράφουν οι Έλληνες γιατροί που υπηρετούν σε αυτά τα ιταλικά νοσοκομεία. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως πως οπωσδήποτε θα γίνουμε Ιταλία. Έχουμε λάβει εγκαίρως αυστηρά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του ιού πριν αυτός αρχίσει να εξαπλώνεται, ώστε να μην φτάσουμε εκεί, να μην γίνουμε Ιταλία. Και να είστε σίγουροι ότι στον χρόνο που πρέπει θα λάβουμε και όποια άλλα μέτρα επιβάλλεται να ληφθούν. Θέλω να επαναλάβω ότι είναι στο χέρι όλων μας να δείξουμε τη μέγιστη υπευθυνότητα, ώστε να έχουμε τις λιγότερες απώλειες που μπορούμε. Να μην χαθούν άνθρωποι λόγω της δικής μας αμερημνησίας, της δικής μας απερισκεψίας, του δικού μας εγωισμού, που θα μπορούσαν να μην έχουν νοσήσει. Η πλειοψηφία των πολιτών δείχνει ευθύνη και ακολουθεί τα αναγκαία περιοριστικά μέτρα για την προστασία του συνόλου. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι ακόμα και σήμερα συνεχίζουν να συμπεριφέρονται ανεύθυνα και δείχνουν αντικοινωνική συμπεριφορά. Τους καλούμε και σήμερα να σκεφτούν όχι μόνο τι είναι καλό για τον εαυτό τους, αλλά και για τους γύρω τους, για τους δικούς τους ανθρώπους. Ένα πλαίσιο για την προστασία της κοινωνίας δεν είναι μόνο υπόθεση της κυβέρνησης και του κρατικού μηχανισμού. Είναι υπόθεση όλων μας, του καθενός ξεχωριστά από εμάς. Από την δική του πλευρά, ο κρατικός μηχανισμός κάνει ό,τι απαιτείται για να συνδράμει τους πολίτες όπου και αν βρίσκονται αυτοί. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα και αύριο και ολοκληρώνουμε μια μεγάλη επιχείρηση επαναπατρισμού Ελλήνων από χώρες που έχουν κλείσει τα σύνορά τους. Σήμερα αναμένουμε μια πτήση από τη Μαδρίτη και μια από τη Βαρσοβία, καθώς και ένα πλοίο ξεκινά από την Αγκώνα, το οποίο το περιμένουμε αύριο,
επιτρέποντας σε συνανθρώπους μας που είχαν εγκλωβιστεί σε αυτές τις χώρες να επιστρέψουν σπίτι τους. Αύριο έχουν δρομολογηθεί δύο ακόμα πτήσεις από την Ισπανία, καθώς και μια πτήση από την Πράγα, το Βελιγράδι, το Κίεβο και την Τυφλίδα. Όλοι συμπληρώνουν την απαραίτητη φόρμα δήλωσης της απομόνωσής τους για 14 ημέρες, καταχωρούνται στην πλατφόρμα Ιχνηλάτησης της πολιτικής προστασίας και οι αρχές είναι ξεκάθαρο ότι είναι έτοιμες να το ελέγξουν. Όπως ξέρετε, δίνουμε και ιδιαίτερη έμφαση στις πτήσεις από Αγγλία και προχωρήσαμε και χθες σε ελέγχους εκτεταμένους, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένουμε, αλλά και την τηλεφωνική ιχνηλάτηση που εδώ και 7 μέρες κάνουμε σε όλες τις πτήσεις εισερχόμενες από όπου και αν προέρχονται. Αγαπητοί μου συμπολίτες, οι στιγμές είναι κρίσιμες. Κάθε απόφαση, κάθε επιλογή μας είναι σημαντική. Διαδραματίζει το δικό της ρόλο στην έκβαση του πολέμου μας με την νόσο. Και όσο μακριά και αν ίσως φαντάζει αυτή τη στιγμή το τέλος του πολέμου, είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι πιστεύουμε, αν κάνουμε όλοι μας και ο καθένας από εμάς τις σωστές επιλογές. Είναι σίγουρο ότι δεν θα βγούμε αλόβητοι από αυτή τη μάχη. Αλλά και όπως διάβασα και σήμερα στο ρεπορτάζ μιας καλής φίλης, είναι δεδομένο ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, ο κόσμος μας και ο μικρό κόσμος μας δεν θα είναι ο ίδιος. Γιατί θα χρειαστεί, όπως λέει και ο Μαρκές, να ξαναγεννηθούμε και μία και δύο και πολλές φορές ακόμα. Το πώς όμως και προς ποια κατεύθυνση θα αλλάξει ο κόσμος μας είναι στο δικό μας αποκλειστικά χέρι. Όλα εξαρτώνται από τις αποφάσεις που θα πάρουμε. Ας πάρουμε τις σωστές, γιατί το χρωστάμε στους αυτούς μας, τις οικογένειές μας, τους δικούς μας ανθρώπους. Μένουμε σπίτι, αποφεύγουμε το συγχρονισμό, ακολουθούμε τις οδηγίες υγιεινής. Τρεις αποφάσεις. Τρεις αποφάσεις για τη ζωή μας, για τους οικείους μας, για τα παιδιά μας, για τις γειτονιές μας, για τις πόλεις μας, για την πατρίδα μας. Τρεις αποφάσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Ερωτήσεις παρακαλώ. Κυρία Αγγελοπούλου. Κύριε καθηγητά, βλέπουμε πολύ κόσμο το τελευταίο καιρό που έχει επανέλθει μετά από μία γρίπη που ήταν και η εποχή της κλπ. Να βήχει και να παίρνουν αντιβυχικά ασυδωτά λέγοντας ότι τους έχουν μείνει κάποια κατάλοιπα από τη γρίπη. Διερωτώ με αν υπάρχει πρόβλημα να σκεπάσουν πιθανά συμπτώματα της λίμωξης και να την λάβουν υπόψη τους όταν πια λέγονται είναι αρκετά αργά. Τι νομίζετε γι' αυτό? Ναι, χρειάζεται μεγάλη επιφυλακή. Όντως είμαστε σε μια κατάσταση δύσκολη. Είναι η ουρά της γρίπης, όπου περίπου 9% αυτών που ελέγχονται για γρίπη είναι θετικοί. Από τα πανελλαδικά έτσι, δεδομένα και από δεδομένα που έχω από προσωπική επικοινωνία με εργαστήρια αναφοράς. Και ταυτόχρονα έχει αρχίσει να κυκλοφορεί ο νέος ιός. Αυτό μπερδεύει λίγο την κατάσταση όσον αφορά τη διαγνωστική και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι ιοί του αναπνευστικού μπορεί να αφήσουν ένα βήχα που επιμένει, ο οποίος μπορεί να επιμένει από 2 έως και αρκετές εβδομάδες και να χρειάζεται ειδική θεραπεία. Εκεί πρέπει να το χειριζόμαστε όπως έχουμε πει, σαν να είναι ύποπτος και να απομονώνεται. Να τηρεί τα μέτρα προστασίας και ιδιαίτερα ο πυρετός σηματοδοτεί και την πιθανή παρουσία ενός άλλου ιού. Η κυρία Γορογιάννη. Φροντιστές αμαία, όχι μόνο τους γονείς, αλλά και όσους φροντίζουν αμαία, αν θα υπάρξει κάποια άδεια ειδικού σκοπού ή κάτι. Νομίζω ότι... Είναι ο κύριος Κούντρος, μάλιστα εδώ. Έχει συζητηθεί στην Επιτροπή, ιδιαίτερα για κάποιες κατηγορίες ασθενών οι οποίοι έχουν προβλήματα μεγάλα επικοινωνίας, δεν μπορούν να τηρήσουν εύκολα τους κανόνες υγιεινής, το περιβάλλον τους δεν μπορεί να τηρηθεί αυστηρά αυτό που ονομάζουμε κανόνες υγιεινής και συζητιέται στην Επιτροπή ειδική οδηγία για αυτές τις ομάδες πληθυσμού. Είχαμε αποφασίσει πριν περίπου 10 μέρες να μην γίνει κάποια δράση για αυτές τις ειδικές ομάδες του πληθυσμού, με την έννοια ότι χρειάζονται όσο δυνατόν περισσότερα βοήθεια μπορούμε, αλλά είμαστε έτοιμοι νομίζω να προχωρήσουμε σε τέτοια απόφαση. Μάλιστα, χτες το ξανασυζητήσαμε. Κυρία Αγκουρίδη. Έχουμε κάποια εικόνα για το πώς αντιδρούν οι διασωληνωμένοι μέχρι στιγμής στις θεραπείες που δίνονται. Είπατε κιόλας ότι περιμένετε και περισσότερους να διασωληνωθούν. Γιατί το αναφέρατε αυτό? Και αν μπορώ μετά και τον κύριο Χαρδαλιά μια διευκρίνηση, αν σκέφτεστε να κλιμακώσετε, αν σκέφτεται η κυβέρνηση να κλιμακώσει τους ελέγχους στα διόδια μετά και τις εικόνες που βλέπουμε να μην έχουν αλλάξει τις τελευταίες ώρες. Ευχαριστώ. Ναι.
Κοιτάξτε να δείτε, είναι θέμα μαθηματικών και ποσοστών. Αυτό έχει να κάνει, δηλαδή ότι περιμένουμε μια αρρώστια η οποία είναι σοβαρή, η οποία στο 5% των περιπτώσεων γίνεται critical ill, δηλαδή σοβαρά άρρωστος κάποιος και χρειάζεται μεθ, να διασωληνωθεί. Όσο περισσότερο αυξάνονται τα κρούσματα, τόσο περισσότερο περιμένουμε ανθρώπους να διασωληνώνονται. Άρα και κάποιοι από αυτούς πήδη νοσηλεύονται, ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 15%, ιδιαίτερα από τις νέες εισαγωγές, μπορεί να διασωληνωθεί. Αυτό δεν αλλάζει την πρόβλεψη για τη χώρα, αλλά οπωσδήποτε αυξάνει την επαγρύπνηση στο τοπικό επίπεδο, στη μάχη που δίνουν οι γιατροί σώμα με σώμα με αυτόν τον ιό. Έχω πολλούς γιατρούς που κατάφεραν και ξεπέρασαν μαζί με τους αρρώστους τους αυτή την διασωλήνωση, η οποία είναι μια σοβαρή κατάσταση και οδηγεί και σε άλλες επιπλοκές. Και έχω και γιατρούς οι οποίοι δεν κατάφεραν να την εφαρμόσουν, δεν κατάφεραν να την αποφύγουν. Αυτό είναι η καθημερινή πρακτική στα νοσοκομεία σε βαριές πνευμονίες. Εγώ χαίρομαι με αυτούς που ξεπέρασαν το βουνό, λυπάμαι με αυτούς που διασωληνώθηκαν, αλλά είναι η μόνη επιλογή για να ζήσουν και να ανταπεξέλθουν. Νομίζω αυτή τη στιγμή το πιο σοβαρό και το πιο σημαντικό από όλα είναι οι άνθρωποι που σιγά σιγά θα αποσωληνώνονται. Δηλαδή αυτοί που διασωληνώθηκαν και αποσωληνώνονται και γίνονται καλά. Σιγά σιγά θα έχουμε και τέτοιους ανθρώπους, ελπίζω. Ακόμα δεν έχουμε. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι πέρασαν αυτό το στάδιο και αποσωληνώθηκαν, αλλά είναι λίγοι. Εντάξει. Όλα τα μέτρα είναι πάνω στο τραπέζι και όλα τα μέτρα είναι μπροστά μας. Η κυρία Φουσέκη. Σήμερα, έτσι όπως σας άκουσα, μικρόφωνο, παρακαλώ. Όπως σας άκουσα, υπήρχε ένας δραματικός τόνος, θα έλεγα, και στους δύο, και στον κύριο Χαρδαλιά και σε εσάς, κύριε καθηγητά. Οι επόμενες δύο εβδομάδες το έχουμε εμπεδώσει πλέον, θα είναι πάρα πολύ δύσκολες. Χθες δηλώσατε όμως ικανοποίηση για τα μέτρα, ίσως για την πορεία. Θα ήθελα να μου πείτε τι περιμένουμε και οι δύο, τι περιμένουμε, και ήταν πιο δραματική σήμερα η κατάσταση, και μία διευκρίνηση για την ανοσία, την ανοσία της Αγγέλης. Είπατε κάτι για την ανοσία. Θα ήθελα αυτό να μας το εξηγήσετε. Ευχαριστώ. Να εξηγήσω και τα δύο. Όσον αφορά το πρώτο, το δραματικό, νομίζω πρέπει να το εμπεδώσουμε σιγά σιγά ότι δεν είναι μια εύκολη ιστορία. Ανεξαρτήτως αν αυτή τη στιγμή μέσα στα μοντέλα μας, μέσα στις μαθηματικές μας εκτιμήσεις, συμπεριφορές οι οποίες είναι εγωιστικές, συμπεριφορές οι οποίες είναι απερίσκεπτες, μπορεί να οδηγήσουν σε ταχύτατη διασπορά και αύξηση των κρουσμάτων της νόσου σε τοπικές κοινωνίες και να οδηγήσουν σταδιακά σε μια υπερφόρτωση του συστήματος υγείας, το οποίο θα είναι αδύνατο να ανταποκριθεί. Νομίζω έπρεπε να το κάνω πιο λιανά, ότι η απειλή υπάρχει, είναι εδώ. Δεν είναι κάτι που το γλιτώσαμε ή ξόφαλτσα πέρασε δίπλα μας. Και θα υπάρχει τις αμέσως επόμενες εβδομάδες. Αυτός λοιπόν ο ορατός κίνδυνος που εγώ τον βλέπω καθαρά σαν επιστήμονας, νομίζω πρέπει να περάσει και στο κοινό. Είδατε ότι ανέφερα και τα ποσοστά ανθρώπων που νοσούν, που είναι μικρότερης ηλικίας. Γι' αυτό το λόγο το έκανα και αυτό. Δεν ήταν για να δραματοποιήσω την κατάσταση. Είναι να γίνει αντιληπτό ότι δεν έχουμε ανοσία, ότι όλοι είμαστε ευάλωτοι, ότι είναι ένας καινούριος ιός και αν δεν το εμπεδώσουμε αυτό καλά, δεν θα ακολουθήσουμε και τη σωστή συμπεριφορά. Δεν έγινε για κανέναν λόγο, ούτε για να σπείρω κάποιο πανικό. Έγινε για να καταλάβουμε τη σοβαρότητα της νόσης την οποία αντιμετωπίζουμε. Είμαστε σε επαγρύπνηση. Ξέρουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία θα είναι ένας ελαφρός, αλλά αρχίζουμε και βλέπουμε στο σύστημα υγείας μια πίεση. Περισσότερα περιστατικά να νοσηλεύονται, περισσότεροι άνθρωποι να διασωληνώνονται, άνθρωποι να πεθαίνουν. Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους. Φυσικά και μια δραματική στάση απέναντι στον ιό δεν βοηθάει, αλλά πρέπει να τονίσουμε τη δραματικότητα καταστάσεων που ζουν γείτονες χώρες. Αυτό από μένα. Η ανοσία της Αγγέλης. Φυσικά και η ανοσία της Αγγέλης σημαίνει να νοσήσει ένα 60-70% του πληθυσμού ώστε να προστατευτούν οι υπόλοιποι. Φυσικά και αυτό δεν θέλουμε να το δούμε άμεσα στην πατρίδα μας όπως είναι στρατηγική κάποιων άλλων χωρών. Φυσικά και θέλουμε να αργήσει. Γιατί θέλουμε να αργήσει? Για να έχουμε περισσότερα δεδομένα, επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα για τη θεραπεία και για ένα καινούριο εμβόλιο. Ξέρουμε ότι αυτό, τουλάχιστον για τα φαρμακευτικά δεδομένα, υπάρχει περισσότερη πληροφορία όσο περνάει ο καιρός, αλλά πρέπει να είναι τεκμηριωμένη πληροφορία. Έχει μια πολύ καλή ανακοίνωση και η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών σήμερα γι' αυτό. Αλλά για το εμβόλιο αργούμε ακόμα. Άρα η ανοσία της Αγγέλης, στην οποία αναφέρθηκα, είναι κάτι το οποίο θα αργήσει
και μακάρι να μπορεί να επιτευχθεί με ένα εμβόλιο. Μην ξεχνάτε ότι όταν μιλάς για έναν ιό, όπως η ιή του αναπνευστικού, ένα εμβόλιο δεν είναι πάντα 100% αποτελεσματικό και πάντα οι ιοί αλλάζουν και μπορεί να συμπεριφέρονται με άλλο τρόπο. Άρα απέχουμε πάρα πολύ από ένα επιτυχημένο 100% εμβόλιο. Και αυτή τη στιγμή η στρατηγική μας παραμένει και εστιάζεται στη συμπεριφορά μας. Μια συμπεριφορά που κοστίζει πάρα πολλά στον Έλληνα πολίτη και γι' αυτό είναι αρμόδιοι άλλοι να μιλήσουν καλύτερα από μένα. Ξέρετε, δεν είναι θέμα δραματικής προσέγγισης. Είναι θέμα συναισθηματικής φόρτισης. Γιατί με τον καθηγητή, με όλους εκείνους τους ανθρώπους που καθημερινά τρέχουμε τα διάφορα μοντέλα, τις διάφορες προβολές, το κάθε μοντέλο, η κάθε προβολή οδηγεί σε σενάριο, το κάθε σενάριο ανοίγει ειδικά σχέδια. Και ξέρετε, όλα αυτά τα σχέδια δεν είναι απλά σχέδια. Και την ίδια στιγμή είμαστε στη χώρα μας, έχουμε πάρει μέτρα πολύ μπροστά από άλλες χώρες και την ίδια στιγμή έχουμε δύο εικόνες και επιτρέψτε μου να σταθώ σε αυτό. Έχουμε μία εικόνα από το κομβόι των φορτηγών των στρατιωτικών μεταφέρεται από τον συνανθρώπο μας στην Ιταλία και την εικόνα του κομβόι των αυτοκινήτων στα διόδια. Και το ερώτημα είναι, βεβαίως, είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Να μείνουμε σπίτι μας. Να πάρουμε αν χρειαστεί το παιδί μας από το χέρι, δίπλα μας, να κάνουμε μια βόλτα γύρω από το τετράγωνό μας, να συζητήσουμε, να δώσουμε την ευκαιρία να ξεσκάσουμε, να μπορέσουμε να νιώσουμε πιο ανθρώπινα. Αλλά τι αξία έχει να φύγουμε για να πάμε στις παραλίες? Τι αξία έχει να φύγουμε από τον τόπο μας, από τη γειτονιά μας, από τον περίγυρό μας, από την οικογενειακή μας θαλπορή, σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση και να πάμε στα χωριά μας, στα εξοχικά μας? Δεν έχει λογική αυτό. Δεν έχει λογική και πρέπει να το καταλάβει ο καθένας ξεχωριστά. Όταν φεύγεις, μπορεί να μην νοσείς ή να αισθάνεσαι ότι δεν νοσείς γιατί δεν έχεις συμπτώματα. Μπορεί όμως να τα έχεις τα συμπτώματα αυτά. Όταν πας στο χωριό, έναν άνθρωπο να έρθει σε επαφή, απλά θα γυρίσεις πίσω και θα αφήσεις το στίγμα της νόσου εκεί. Και αν αυτό γίνει σε εκατοντάδες χιλιάδες περιπτώσεις, μιλάμε για την απόλυτη διασπορά. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτό είναι που μας πιέζει συναισθηματικά. Και μας πιέζει, και εγώ στεναχωριέμαι περισσότερο πάνω και από οτιδήποτε άλλο, για αυτή την ανθρώπινη ανοησία. Γιατί πρόκειται περί ανοησίας. Προφανώς και όλη αυτή η κατάσταση μας πιέζει, γιατί πιέζει το δικό μας σύστημα. Και αν κάνουμε κάποια πράγματα, είναι για να προφυλάξουμε το σύστημα, το εθνικό υγείας, για να μπορέσουμε να καθυστερήσουμε και να μπορέσουμε να μην ακολουθήσουμε όλα όσα έχουν γίνει σε άλλες χώρες. Είναι ένα στοίχημα συνέπειας, ευθύνης. Και είναι ένα στοίχημα το οποίο καθημερινά, πιστέψτε με, μας φέρνει αντιμέτωπους με δύσκολες καταστάσεις, δύσκολες αποφάσεις, δύσκολα σενάρια. Τελευταία ερώτηση, ο κύριος Σαραντάκος. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Κατά πόσον, κύριε καθηγητά, κύριε Υπουργέ, έχει έλθει στην γνώση σας σε μια πληροφορία που είχαμε για έναν γιατρό στη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος πήγε διακοπές σε ένα τουριστικό θέατρο γειτονικής χώρας, έκανε σκι κιόλας, κόλλησε τον ιό και τον έφερε πάλι εδώ πίσω. Και δεύτερον, θέλω να απευθυνθώ στον κύριο Υπουργό, που γνωρίζω ότι είναι ένας ευαίσθητος άνθρωπος, με αφορμή τις εικόνες που είδατε σήμερα και θα δείτε το βράδυ στο δελτίο από την παραλιακή λεωφόρο, από τον άλυμο, από την Γλυφάδα, πόσο μακριά είμαστε από τη λήψη καινέων μέτρων. Και να μην κρυβόμαστε, μιλάω για την απαγόρευση κυκλοφορίας πλέον. Ευχαριστώ πολύ. Πάλι για το πρώτο, να πω ότι σεβόμενος δεδομένα προσωπικά, δεν θα πω περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά υπάρχουν σενάρια παρόμοια με αυτό που είπατε και σε άλλες περιοχές του κόσμου, αλλά και στην πατρίδα μας. Θα σταθώ σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση θα πάρει όλα εκείνα τα μέτρα που πρέπει για να διαφυλάξουμε την ανθρώπινη ζωή. Ας γίνει αυτό ξεκάθαρα αντιληπτό. Σας ευχαριστούμε πολύ.